Η τραγωδία με τις πολυήμερες πυρκαγιές, ένα τη μέρα σήμερα αν δεν κάνω λάθος, στη Ρόδο, στην Εύβοια, στην Κέρκυρα και αλλού, έχουν κάνει στάχτη κυριολεκτικά το κυβερνητικό αφήγημα περί δήθεν προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Θρηνούμε ήδη τους δύο πιλότους του Καναντέρ που κατέπεσε στην Κάριστο, ενώ ήρθε και η επιβεβαίωση του θανάτου του 49χρονου κτηνοτρόφου που αγνοούνταν. Από τη θέση μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη, τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων που βρήκαν τραγικό θάνατο στη γεμάτη από αυταπάρνηση και αυτοθυσία προσπάθειά τους για την κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και στην οικογένεια του άτυχου κτηνοτρόφου. Ζητάμε την πλήρη διερεύνηση των αιτιών. Άδικοι θάνατοι, παιδιών του λαού μας, στο καθήκον απάνω, που με τραγικό τρόπο φέρουν στο προσκήνιο τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων για την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, με έλλειψη υποδομών, επίγειων και εναέριων μέσων. Κατά τα άλλα, το μόνιμο αφήγημα, το μόνιμο μότο της κυβέρνησης, εκενώστε, τρεχάτε για να σωθείτε. Και όλα εξαντλούνται στο 112. Έρχομαι στο νομοσχέδιο που συζητάμε. Η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο δείχνει το ίδιο αποκρουστικό αντιλαϊκό της πρόσωπο που αποτυπώνεται και στον παραπλανητικό τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας». Ένα νομοσχέδιο αντιδραστικό, για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη συγκατάθεσή του επί της αρχής. Και να δούμε τι έπεται στην πορεία. Πριν μπω στην ουσία του νομοσχεδίου, θα έλεγα ότι είναι τόση η ενίσχυση του εισοδήματος που για μία ακόμη φορά στην υπουργική τροπολογία, στο άρθρο 7, για επίγοντα μέτρα για την προστασία στις πυρόπληκτες περιοχές, λαμβάνεται μέρημνα για τους εργοδότες, αλλά καμία αναφορά δεν γίνεται για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που δεν έχουν προσωπικό ή απασχολούν ελάχιστα άτομα και στηρίζονται καθαρά στην προσωπική τους εργασία. Το ίδιο είχε γίνει και στην πανδημία. Το ίδιο και σε παρόμοιες περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών και ούτω καθεξής. Ενώ θα έπρεπε, και αυτό είναι που απαιτούμε εμείς, την άμεση στήριξη με προτεραιότητα σε όσους έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, με πλήρη αποζημίωση στο 100% για την κάλυψη όλων των καταστροφών σε υποδομές, σε εργαλεία εργασίας και ούτω καθεξής. Επίδομα ειδικού σκοπού στο ύψος του βασικού μισθού. Πλήρη κάλυψη στο 100% των εισφορών ατομικής ασφάλισης. Αναστολή των τρεχουσών ρυθμίσεων σε εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, τουλάχιστον για 6 μήνες ή όσο χρειαστεί. Άμεση απαλλαγή από το τέλος επιτιδεύματος για την τρέχουσα χρονιά. Οι συνταξιοδοτικές, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο για συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, πανεπιστημιακούς ΔΕΠ, ερευνητές, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τα μέτρα για την ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος και την περαιτέρω στήριξη των πολιτών, όπως παραπλανητικά αναφέρει το σχέδιο νόμου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κοροϊδία του αιώνα. Όλες αυτές οι ψευτοπαροχές τις οποίες διαφημίζει η κυβέρνηση ως μέτρα προς όφελος της κοινωνίας, κάνοντας το μαύρο άσπρο στην κυριολεξία, αποτελούν το 50% των οικονομικών εξαγγελιών της κυβέρνησης για όλη την τετραετία και το κοκορεύεται αυτό και ένα νομοσχέδιο πλήρως ενταγμένο στο μεσοπρόθεσμο για να μην μείνει καμία αμφιβολία για το πόσο κοστολογημένο είναι με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και την επιστροφή στην σφιχτή δημοσιονομική πολιτική για το επόμενο διάστημα με ματωμένα πλεονάσματα της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο με βάση και το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη που εισάγει η κυβέρνηση
για την αξιολόγηση των προγραμμάτων των πολιτικών κομμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει ένα και μόνο στόχο. Να ελέγχονται, να καθορίζονται και να κοστολογούνται με κριτήρια τις δημοσιονομικές ανάγκες. Δηλαδή να είναι γραμμένα με τις πένες των επιχειρηματικών ομίλων, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κομισιόν, του ΝΑΤΟ και απολύτως προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους, στις ανάγκες τους. Απόλυτα εναρμονισμένα με τη λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα που θα εξασφαλίζει φτηνό χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους με εχέγγυο τα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και το λογαριασμό φυσικά στον ίδιο το λαό. Κοστολογήστε λοιπόν εσείς τα κέρδη και τις ζημιές για λογαριασμό των λίγων και εμείς θα κοστολογούμε τις ανάγκες του λαού μας για μισθό, σύνταξη, στο ύψος των πραγματικών αναγκών, για μόρφωση, υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό, για όλο το λαό, για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής από πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, σεισμούς, εργοδοτικά άλλα εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Αβυσαλαίο το χάσμα μεταξύ μας. Κοστολογημένο για το ξύλωμα της κοινωνικής ασφάλισης και τη μετατροπή της σε ατομική υπόθεση είναι και το κατάπτυστο άρθρο 61 που απαλλάσσει κράτος και εργοδοσία. Οι διατάξεις του οποίου λειτουργούν σαν λαγός βασισμένοι στην πολιτική της ενεργούς γύρανσης ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για δουλειά μέχρι και τα 74 έτη. Εντάσσει ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών στα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον πρώην ΟΑΕΔ με το πρόσχημα ότι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Με την ίδια απόφαση συνεχίζει δύναται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντος σε ανέργους ηλικίας άνω των 67 ετών και έως 74 ετών. Κουβέντα. Κουβέντα από όλους σας, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι αυτά τα γνωστά προγράμματα άγριας εκμετάλλευσης των ανέργων, οι οποίοι μετά από χρόνια ανεργίας επιστρατεύονται για να μπαλώνουν τρύπες με 3,60 σε διάφορες υπηρεσίες, δήμων, υπουργείων και όπου αλλού. Όλο και περισσότεροι φυσικά θα πέφτουν στα νύχια αυτής της διάταξης του άρθρου 61 και απόδειξη ότι 7.000 απολύσεις τη μέρα που καταγράφει η Εργάνη για το 2022 δεν μπορούν να κατοχυρώσουν κανένα δικαίωμα ούτε στην ασφάλιση, ούτε στη σύνταξη, ούτε στη σταθερή δουλειά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σήμερα ο πλούτος που παράγεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους δεν συνιστά δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα ούτε στα 74 ούτε στα 67. Φτάνει και περισσεύει για γενική μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για να έχουν αξιοπρεπή ζωή και σύνταξη στα 60 για τους άντρες, στα 55 για τις γυναίκες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμία λοιπόν ανοχή στη δουλειά μέχρι τον θάνατο. Γι' αυτό και καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει την άθλια διάταξη που οδηγεί τα γερατιά απευθείας στο γραφείο τελετών, αφαιρώντας το πολύτιμο δικαίωμα της σύνταξης. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, σε συναγερμό να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να ακυρώσουν τα σχέδια της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Η κοροϊδία βέβαια της κυβέρνησης συνεχίζεται και με τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την αναπροσαρμογή των συντάξεων, τις οποίες παρουσιάζει ως αύξηση, ενώ κινούνται στην ίδια λογική του αντεργατικού νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο επεκτείνει η Νέα Δημοκρατία αντί να καταργήσει όπως μας έλεγε πριν από 4 και χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα των διαδοχικών αντιασφαλιστικών νόμων που αποτελούν πρόκληση για κάθε σημερινό και αυριανό συνταξιούχο. Η αιτιολογική έκθεση από μόνη της ξεσκεπάζει την ψεύτικη προπαγάνδα της κυβέρνησης περί αύξησης των συντάξεων. Αναφέρει ρητά ότι το ποσό της σύνταξης των αναπροσαρμοζόμενων συντάξεων που θα υφίστανται μείωση παραμένει το ίδιο με αυτό που οι δικαιούχοι ελάμβαναν πριν από την προαναφερόμενη αναπροσαρμογή.
Ακόμα και η όποια αύξηση στην πράξη σημαίνει μείωση των συντάξεων με την υπέρμετρη άμεση και έμεση φορολογία, τις κρατήσεις υπέρ του ΕΦΚΑ και με διάφορους άλλους τρόπους που θα τα παίρνει το κράτος από τους συνταξιούχους. Όσο δε για τις λεγόμενες τιμητικές συντάξεις καλλιτεχνών, λογοτεχνών, αυτές επί της ουσίας της αποψηλώνει. Δεν μπορούν με τίποτα να αναπληρώσουν την έλλειψη συντάξεων γύρατος για διάφορους κλάδους καλλιτεχνών και λογοτεχνών. Απλά πετάει σαν δόλωμα αυτά τα λίγα ψίχουλα για να περάσει τα όσα αντιδραστικά θεσμοθετεί. Όλες οι κυβερνήσεις αποδείχθηκαν συνεταιράκια στην διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Τσάκισαν τις συντάξεις, οδηγώντας ακόμα και σε μειώσεις 30 και 40%, εξανέμισαν την προβλεπόμενη δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό, νομιμοποίησαν την κλοπή δισεκατομμυρίων ευρώ από τα αποθεματικά των ταμείων. Οι εργαζόμενοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, δεν πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στη σκύλα και τη χάριβδη, ούτε αυξήσεις στις εισφορές χωρίς αντίκρισμα, ούτε τις σημερινές συντάξεις πείνας. Η άμεση απέτηση όλων των συνταξιούχων είναι να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Ο νόμος Κατρούγκαλου να είναι δημόσιο υποχρεωτικό το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη βάση των σύγχρονων πραγματικών αναγκών, με πλήρη αποκατάσταση των απολειών, αυξήσεις σε συντάξεις και προνοιακά επιδόματα, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, πλήρη σύνταξη στα 30 έτη εργασίας, θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 60 έτη για τους άντρες και στα 55 για τις γυναίκες στη βάση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, να επιστραφούν τα κλεμμένα αποθεματικά. Αυτά είναι τα αιτήματα που στηρίζει σε όλους τους τόνους το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεύτερη κατηγορία είναι οι ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις για τα μέλη ΔΕΠ του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, των ΑΕΗ και τους εντεταλμένους διδάσκοντες, όπου αυξάνει την ψαλίδα μεταξύ αμοιβών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ενώ θα έπρεπε να εξισωθούν οι αμοιβές τους. Διατηρεί την απαράδεκτη διάκριση μεταξύ μελών ΔΕΠ, της ΑΣΠΕΤΕ και των λοιπών ΑΕΗ, ενώ θα έπρεπε να καταργηθεί. Διατηρεί και ενισχύει την κατηγοριοποίηση μεταξύ των εργαζομένων. Τρίτη κατηγορία, οι λεγόμενες αυξήσεις. Αυξήσεις κοροϊδία στο δημόσιο για το 2024, που ισοδυναμούν με μειώσεις και ψίχουλα. Το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που προτείνει δεν είναι ούτε ενιαίο, ούτε νέο. Δεν είναι ενιαίο διότι δεν παίρνουν όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τα ίδια. Δεν παίρνει τα ίδια ο υπάλληλος σε ένα υπουργείο με τον προϊστάμενο της διεύθυνσής του. Ούτε επίσης ο μουσικός σε ένα οδείο που πληρώνεται για κάποιες ώρες από το αντίτιμο που δίνουν οι γονείς ή μια σχολική καθαρίστρια που πληρώνεται από τα χρήματα των σχολικών επιτροπών. Ίσα-ίσα η διαφοροποίηση μεγαλώνει. Οι αποστάσεις γίνονται μεγαλύτερες. 13 χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι έχουν κυριολεκτικά ματώσει από τις περικοπές, από 20 έως και 55% που επέβαλαν ένα λάξ όλες μαζί ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Καταργήθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και τα επιδόματα αδείας 13ου και 14ου μισθού. Με το μισθολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι τοποθετήθηκαν σε χαμηλότερο κλιμάκιο από ό,τι βρίσκονταν πιο πριν. Ουσιαστικά κλάπηκε ένα μισθολογικό κλιμάκιο του 16 και του 17. Καταργήθηκαν μια σειρά επιδόματα και επιβλήθηκαν μια σειρά εισφορές και φόροι, έμφυα, εισφορά αλληλεγγύης, φόρος φυσικών προσώπων. Θεσμοθετήθηκε η λεγόμενη προσωπική διαφορά έτσι ώστε να παγώσουν επί της ουσίας οι όποιες πενιχρές αυξήσεις. Με λίγα λόγια, το παρόν σχέδιο νόμου ενσωματώνει όλες τις περικοπές των τριών μνημονίων. Κινείται με το απαραβίαστο όριο των δημοσιονομικών αντοχών, το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων και τη σταθερή υπεράσπιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το μαύρο άσπρο, μιλώντας για στήριξη του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ αποδεικνύεται ότι η αύξηση που διαφημίζει είναι από 40 ευρώ έως λίγο πιο πάνω από τα 50 ευρώ καθαρά για ένα εργαζόμενο στο δημόσιο και 15 ευρώ καθαρά για κάθε παιδί. Ή αλλιώς,
1,8 ευρώ ή μισό ευρώ για κάθε παιδί την ημέρα, όσο κοστίζει δηλαδή ένας καφές, αν και έχει πάρει αύξηση και ο καφές, με την προϋπόθεση ότι έχει παιδιά. Μιλάμε για αυξήσεις που κινούνται μεσοσταθμικά 4,5% έως 6,9%, όταν μόνο το 2022 με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ είχαμε πραγματική μείωση του πραγματικού μισθού κατά 7,4%, ενώ ο πληθωρισμός το 2022 ήταν στο 9,6% και το πρώτο εξάμηνο του 2023 βρίσκεται πάνω από το 7%. Η κυβέρνηση είναι φανερό ότι επιχειρεί με τους τρόπους αυτούς να μετεξελίξει τη δημόσια διοίκηση σε εργαλείο εφαρμογής όλων των αντιλαϊκών μέτρων υπέρ του κεφαλαίου. Μάλιστα, συνειδητά συνδέει τους μισθούς με τη στοχοθεσία και την αντιδραστική αξιολόγηση με την προοπτική χορήγηση κινήτρων επίτευξης στόχων, τα γνωστά μπόνους στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που βάζουν κάθε φορά τα στελέχη υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, διατηρεί το αφορολόγητο στα 8.636 ευρώ για τον εργαζόμενο χωρίς παιδιά, που αφορά το 50% των δημοσίων υπαλλήλων. Σημαίνει ότι από τα 600 ευρώ που θα λάβουν, τα 170 θα τα επιστρέψει πίσω στην εφορία. Το ΚΚΕ απευθύνεται στους δημοσίους υπαλλήλους, σε όλο το λαό. Και τους λέει ότι η επίθεση στα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα σε όλους τους εργαζόμενους πρέπει να αποκρουστεί και πρέπει να αποκρουστεί με ένα ισχυρό ταξικό πανεργατικό παλαϊκό κίνημα. Εκεί στοχεύει το πανεργατικό μέτωπο με το συντονισμό δράσης και αγώνα εκατοντάδων σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, χιλιάδων εργαζομένων. Μία πέμπτη και τελευταία κατηγορία μέτρων που προκλητικά και προσβλητικά προς την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο και τη νέα γενιά, είναι τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, όπως τα λέει. Δηλαδή την παράταση του καλαθιού καπαμά, του Market Pass, άντε μέχρι τον Οκτώβρη, ενός εφάπαξ βοηθήματος, δηλαδή 20 ευρώ το μήνα, κλείνω σε λίγο, για ένα λεπτό δώστε μου τη δυνατότητα, την προσβολή και κοροϊδία του Youth Pass, ενός εφάπαξ χαρτζηλικιού 150 ευρώ την ώρα που η κυβέρνηση φορτώνει ένα βουνό εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών, στην αναψυχή, στον πολιτισμό, τη μείωση του έμφυα κατά 10% μόνο για τα σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές, αλλά με την προϋπόθεση να πέσουν τα λαϊκά νοικοκυριά στα νύχια των ασφαλιστικών εταιριών, βάζοντας πάλι οι εργαζόμενοι το χέρι στη τσέπη. Την απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη ως αντιστάθμισμα στο κόψιμο του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, μία από τις πιο βάρβαρες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, αντί να το επιστρέψει, που αυτό έπρεπε να γίνει. Τα ψίχουλα δηλαδή η κυβέρνηση τα βαφτίζει ως μέτρα στήριξης της κοινωνίας την ώρα που η ακρίβεια πραγματικά τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Εν κατακλείδη, τα μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο δεν αναπληρώνουν τις απώλειες, δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις πραγματικές μειώσεις των μισθών των τελευταίων χρόνων, δεν ισοφαρίζουν τη λαϊλασία από τις εισφορές, τους άμεσους και έμεσους φόρους και τα κάθε λογής μνημονιακά χαράτσια. Όχι μόνο δεν αναιρούν τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική, όχι μόνο δεν φτάνουν να καλύψουν καλά-καλά τις απώλειες του λαού μας, πόσο μάλλον τις ανάγκες του, αλλά στην πραγματικότητα έρχονται να προωθήσουν παραπέρα μια σειρά από αντιδραστικούς στόχους. Με βάση όλα τα παραπάνω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το νομοσχέδιο επί της αρχής.